Σημαντικές δράσεις ανανέωσης και εξυγχρονισμού του ηλεκτρομηχανολογικού και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού συνολικού προϋπολογισμού 2.645.200 ευρώ υλοποιούνται το τελευταίο διάστημα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Πρόκειται για παρεμβάσεις που θα προσδώσουν νέα αναπτυξιακή δυναμική και θα λύσουν χρόνια προβλήματα στο νοσοκομείο. Οι προσπάθειες όμως για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας του νοσοκομείου από πλευράς της διοίκησης δεν σταματούν. Στο πλαίσιο αυτό, θετική εξέλιξη αποτελεί η έγκριση από πλευράς του αναπληρωτή Υπουργού Παύλου Πολάκη της σκοπιμότητας για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018 του Υπουργείου Υγείας της προμήθειας ενός σύγχρονου νευροχειρουργικού μικροσκοπίου συνολικού προϋπολογισμού 280.000 ευρώ για τις ανάγκες της νευροχειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου. Διοικητής του νοσοκομείου έκανε λόγο για την προμήθεια ενός εξοπλισμού, ο οποίος θα συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και θα ανοίξει νέους ορίζοντες στις δραστηριότητες της κλινικής προς όφελος των πολιτών. Ευχαρίστησε δε όλους όσοι στάθηκαν και στέκονται αρρωγή στις προσπάθειες της διοίκησης για αναβάθμιση των υποδομών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων με στόχο την ανάδειξή του σε ένα πρότυπο νοσοκομείο τριτοβάθμιου χαρακτήρα. Έχουμε γενικά το τελευταίο διάστημα αρκετές εγκρίσεις όσον αφορά εντάξεις στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, είτε αυτό έχει δρομολογηθεί μέσω της περιφέρειας Ηπείρου και την υπογραφή και την ένταξη των αντίστοιχων έργων από την πλευρά του κ. Χαρίτση, είτε μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που πάει μέσω του Υπουργείου Υγείας. Να σας θυμίσω ότι τελευταία μέσω του προγράμματος της περιφέρειας έχουν ενταχθεί τα έργα που αφορούν την εγκατάσταση υγραερίου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, την αναβάθμιση όλων των ασανσέρ του νοσοκομείου. Ήδη είχε χρηματοδοτηθεί και είχε εγκριθεί παλιότερα η αναβάθμιση του ενός ασανσέρ που είπαμε και δεσμευτήκαμε ότι θα είναι για αποκλειστική χρήση, προκειμένου να δούμε τις επαναχωροθετήσεις της καρδιοχειρουργικής κλινικής, που σημαίνει ότι από Σεπτέμβριο πλέον θα μπει επιτάπητο στο θέμα για την οριστική λύση στο ζήτημα και τη λειτουργία της και άλλων δομών της τέταρτης πτέρυγας. Την Παρασκευή αυτό που είχαμε στα χέρια μας ήταν η έγκριση σκοπιμότητας για ένταξη στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων από την πλευρά του κυρίου του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κύριου Πολάκη για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός νευροχειρουργικού μικροσκοπίου, σύγχρονου εργαλείου για τις ανάγκες της νευροχειρουργικής κλινικής. Είναι κάτι που τέθηκε επιτάπητο στον τελευταίο καιρό από την πλευρά της νευροχειρουργικής κλινικής, η οποία σημειώνει ότι κάνει ένα πολύ καλό έργο για την περιοχή, καλύπτει ανάγκες όχι μόνο της περιοχής Ηπείρου αλλά και γενικότερα. Και με αυτή την έννοια, επειδή το αντίστοιχο που σήμερα χρησιμοποιεί είναι αρκετά παλιάς τεχνολογίας, έτσι προτάχθηκε προκειμένου να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες. Και νομίζουμε ότι θα δώσει νέες δυνατότητες και νέες δραστηριότητες στην κλινική αυτή, η οποία με το έμπειρο προσωπικό που διαθέτει θα προσφέρει υπηρεσίες ποιότητας σε όλη την περιοχή. Ταυτόχρονα παλεύουμε και πιστεύω ότι τελικά θα το καταφέρουμε να ενταχθεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και του Υπουργείου Υγείας και η προμήθεια εξοπλισμού που αφορά την πνευμονολογική κλινική. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι εξοπλισμός για κλινικές οι οποίες είναι τριτοβάθμιου χαρακτήρα, καλύπτουν ανάγκες ευρύτερα της περιοχής και έτσι είναι αναγκαία. Συνοπτικά να πω ότι αυτή τη στιγμή υλοποιούνται δράσεις στο νοσοκομείο, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων της τάξης των 2.650.000 ευρώ που αφορούν είτε ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό που πρέπει να ανανεωθεί και να εξυγχρονιστεί, είτε αυτό αφορά ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Ταυτόχρονα, οι προσπάθειες της διοίκησης σε αυτό το διάστημα
προσανατολίζονται στο να εξασφαλιστούν οι όροι παραπέρα λειτουργίας του τέταρτου κτηρίου και συγκεκριμένα όσον αφορά το προσωπικό, την κάλυψη ανάγκης προσωπικού. Καθώς όπως γνωρίζετε ήδη έχει τεθεί τα δύο αιμοδυναμικά εργαστήρια σε λειτουργία, σε πλήρη λειτουργία. Στόχος μας είναι μέσα από την αξιοποίηση της νέας δυνατότητας που δίνεται από την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού με διαδικασίες όπως γινόταν μέχρι τώρα για το ιατρικό προσωπικό, να μπορέσουμε να καλύψουμε ανάγκες σε νοσηλευτικό προσωπικό έτσι ώστε να βάλουμε σε λειτουργία την ΜΕΠΚ και την ΜΑΦ τουλάχιστον δύο μονάδες οι οποίες είναι αναγκαίες και προσφέρουν δυνατότητες σημαντικές. Εν τω μεταξύ ολοκληρώθηκε η κατασκευή του νέου χώρου στάθμευσης 70 θέσεων στον χώρο του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, καθώς και οι τρεις θέσεις στάθμευσης μικρής χρονικής διάρκειας έξω από τα εξωτερικά ιατρία για την εξυπηρέτηση των ασθενών. Αυτό ήταν ένα έργο που είχε χρηματοδοτηθεί μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων της περιφέρειας και θεωρώ ότι είναι μια καλή ανάσα όσον αφορά την προσέγγιση και την εξυπηρέτηση του κόσμου που ιδιαίτερα απευθύνεται στα επίγοντα περιστατικά. Ταυτόχρονα έχει ολοκληρωθεί και η δημιουργία τριών θέσεων στάθμευσης μικρής χρονικής διάρκειας προκειμένου οι πολίτες που θέλουν να εξυπηρετηθούν στα εξωτερικά ιατρία να έχουν τη δυνατότητα να σταθμεύσουν για 5-10 λεπτά προκειμένου να πάρουν ή να κατέβει ένας ασθενής ο οποίος έχει ειδικές ανάγκες, χρειάζεται τη βοήθεια ανθρώπων προκειμένου να προσέλθει στα ιατρία. Εδώ θα κάνω μια έκκληση όσον αφορά και τη χρήση των θέσεων αυτών, έτσι να μην περάσουμε στη γενική νοοτροπία που μας διακρίνει κάθε φορά, να μην χρησιμοποιούμε αυτό το οποίο έχουμε για αυτό το οποίο έχει προγραμματιστεί, αλλά να κάνουμε κατάχρηση. Έτσι θα ήθελα να απευθύνω την έκκληση. Η στάθμευση να είναι πράγματι μικρής διάρκειας, προκειμένου να μπορούν να εξυπηρετηθούν όλοι οι πολίτες που το έχουν ανάγκη και να μην το μετατρέψουμε σε ένα πάρκινγκ μόνιμης στάθμευσης, αναγκάζοντας τους υπαλλήλους του νοσοκομείου συνεχώς να έρχονται σε αντιπαράθεση με όσους δεν τηρούν αυτά τα στοιχειώδη. Νομίζω ότι αυτές οι παρεμβάσεις οι δύο δίνουν μια καλύτερη ποιότητα στην προσέγγιση του νοσοκομείου εκ μέρους των πολιτών.